Βαθιά πληγωμένη παραμένει περίπου 8 μήνες μετά τη θεομηνία και η Φαρκαδόνα των Τρικάλων. Όπως λένε οι κάτοικοι, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα οικονομική στήριξη, αλλά και ανασυγκρότηση της περιοχής. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι το χωριό δεν έχει αναχώματα, ενώ υπάρχουν ακόμα νεκρά ζώα που δεν έχουν περισυλλεγεί. Έχω πάρει τα 6.600. Για τις συσκευές? Ναι. Να τις κάνω τι? Πού να τα βάλω? Πού να τα βάλω? Πλησιάζουν οι Άγιες Μέρες του Πάσχα. Όμως η Ανάσταση του Κυρίου θα βρει τους κατοίκους της Φαρκαδόνας να συνεχίζουν να παλεύουν με τα συντρίμμια. Θέλουμε να γυρίσουμε, να ψήσουμε το αρνί μας εδώ, στο σπίτι μας. Πώς να γυρίσουμε? Περνάμε ένα Γολγοθά. Δεν μπορούμε. Βοηθήστε μας, σας παρακαλούμε. Και για όλο τον κόσμο, για να κάνουμε Πάσχα δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε. Ο κύριος Θανάσης Μπαγιώτης μας λέει πως το σπίτι του χαρακτηρίστηκε κόκκινο. Όμως πέρα από την πρώτη αρρωγή δεν πήρε άλλα χρήματα για να μπορέσει να το ξαναστήσει. Δεν μπορούμε. Δεν αντέχουμε. Έχω 60 χρόνια σε ένα σπίτι. Βοηθήστε μας, σας παρακαλούμε. Λίγα μέτρα πιο κάτω συναντούμε την κυρία Στεφανία Κριτσινιώτη. Οι ειδικοί αποφάνθηκαν πως το μισό σπίτι είναι κίτρινο και το άλλο μισό κόκκινο. Πρώτο κλιμάκι μου το βγάζει πράσινο. Ακατάλληλο, επικίνδυνο. Η τριμελής επιτροπή που ξαναπέρασε μου το βγάζει κίτρινο. Ναι. Μιλάω με το μηχανικό μου. Μου λέει το σπίτι δεν γίνεται. Η Σπυριδούλα Χίτα μας λέει πως το σπίτι της βγήκε πράσινο. Όμως η ίδια και η οικογένειά της αναζήτησαν στέγη σε διπλανό χωριό, καθώς παρά τις εκτιμήσεις των ειδικών, το σπίτι δεν μπορεί να κατοικηθεί. Θέλουμε να γυρίσουμε. Αλλά πώς να γυρίσουμε? Χρήματα δεν έχουν μπει ακόμη, δεν μας τα έχουν δώσει. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο υπέστησαν ζημιές και δεν λειτουργούν. Πρέπει να φτιάξουμε τα σχολεία γρήγορα. Πάω έκτη δημοτικού στην Ιχαλία και θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στα σχολεία μας γιατί είναι πολύ μεγάλη διαδρομή από εδώ μέχρι την Ιχαλία. Εγώ μένω στα Τρίκαλα επειδή το σπίτι μου χάλασε και άμα δεν φτιαχτούν τα σχολεία δεν θα γυρίσουμε. Είναι πολύ μακριά και κουραζόμαστε. Οι Γεωργοί μπαίνουν στα χωράφια τους με μισή καρδιά όπως λένε. Αυτό που μας τρομάζει είναι ότι τα αναχώματα όπως βλέπετε εδώ δεν έχουν φτιαχτεί ακόμη. Χωρίς τις υποδομές μπορεί να σπείρουμε και να ξαναπνιγούμε. Στον Άβαντα της Αλεξανδρούπολης.